Ο ΠΑΟΚ έχει 34 αδυναμίες. Όλες έχουν φανερωθεί στα πρώτα 7 παιχνίδια και είναι δεδομένο ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, ειδικά μεσοεπιθετικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο δικέφαλος του Βορρά έκανε 10 μεταγραφές το καλοκαίρι και πάλι του λείπουν σημαντικά κομμάτια. Αυτό δείχνει τα λάθη που έγιναν στο σχεδιασμό. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη έναν επιθετικό και έναν επιτελικό μέσο που να έχει ένταση, ασίστ και γκολ στο παιχνίδι του. Ο τεχνικός διευθυντής Ζωσέ Μπότο μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε σύσκεψη με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου και τον Γιώργο Σαββίδη και αποφασίστηκε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ο Μπότο πήρε έγκριση και από τον Ιβάν Σαββίδη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι στο εξωτερικό και έχει ξεκινήσει προεργασία για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Πορτογάλος έχει ρίξει φυσικά το βάρος στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ φέρεται να έχει στη λίστα και παίκτες από Γερμανία και Ιταλία. Άλλες πηγές θέλουν να έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με υποψήφιους στόχους και η επιθυμία του ΠΑΟΚ είναι να μην προχωρήσει σε αγορές. Θέλει να τσεκάρει ουσιαστικά τους παίκτες και προτεραιότητα είναι οι δανεισμοί φόρ και επιτελικού με οψιών αγοράς.